4 Έλληνες δημοσιογράφοι κατέθεσαν μήνυση στη Facebook. Μάλιστα. Και παρέστη στην υπόθεση Ενεπλάκη και η ΕΣΥΑ, βασικός μάρτυρας. Χθες συζητούσαν τα ασφαλιστικά, η απόφαση θα βγει σε ένα μήνα. Είναι εκπρόσωπος της ΕΣΥΑ και ένας από τους 4 είναι ο κύριος Λεωνίδας Βατικιώτης. Καλημέρα κύριε Βατικιώτη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Από μόνο του συνιστά μια είδηση αυτό, πρέπει να το πω, και κυρίως πληροφορήθηκα ότι υπήρχε η δική σας νομική περάσπιση, θα μας πείτε, όχι νομική περάσπιση, νομική βοήθεια. Υπήρξε όμως και νομικός εκπρόσωπος για την εταιρεία. Άρα δεν είναι θέμα αλγόριθμου εδώ, υπάρχει εκπροσώπηση για πρώτη φορά κανονική. Άρα έχει μια ιστορικότητα αυτή η ιστορία, ε? Ακριβώς. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για λόγους ουσιαστικούς. Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι για πρώτη φορά πάει να τεθεί ένα όριο, ένας φραγμός στην ασυδοσία του Facebook. Καταρχήν να περιγράψουμε στους ακροατές μας ποια ήταν η αφορμή. Αφορμή ήταν αναρτήσεις που κάναμε, ζητώ συγγνώμη, ναι, ναι. 4 Έλληνες δημοσιογράφοι τον Φεβρουάριο και Μάρτιο που μας πέρασε, με αφορμή την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, που ζητούσαμε ο καθένας μια διαφορετική επιχειρηματολογία να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά του. Υπήρχαν και άλλες αναρτήσεις. Να αναφέρω ότι οι 4 δημοσιογράφοι πέρα από εμένα ήταν η Ευγενία Λουπάκη, ο Γιάννης Ανδρουλιδάκης και ο Άρης Χατζηστεφάνου. Μία από αυτές τις αναρτήσεις έκανε κριτική στην διαχείριση εκ μέρους της κυβέρνησης της πανδημίας. Αυτές λοιπόν οι αναρτήσεις όχι απλά κατέβηκαν, αλλά μας επιβλήθηκαν και περιορισμοί στην δράση μας, στη λειτουργία μας στο Facebook εκ μέρους της Αμερικάνικης εταιρείας. Η δική μας λοιπόν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων είχε ως στο επίκεντρό της αυτήν ακριβώς την δραστηριότητα. Αυτό που μισό λεπτό κύριε Βατικιώτη, εγώ συνάδελφοι είμαστε, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω αν θέλετε και κουτοπώνυρα. Μήπως είχατε αναρτήσεις όμως που στην ουσία προτρέπατε υπέρ της τρομοκρατίας? Με συγχωρείτε, έτσι, γιατί αν είναι έτσι θα σας πει η εταιρεία, κοιτάξτε, εδώ προτρέπεται σε πράξεις βίας και μάλιστα τρομοκρατίας. Οφείλω να σας το ρωτήσω, έτσι. Πολύ σωστά κάνετε και ρωτάτε. Όλες μας οι αναρτήσεις δεν αντίβαιναν σε καμία ρύθμιση της εθνικής ή της διεθνούς ένομης τάξης. Δεν παρακινούσαμε σε καμία ενέργεια, δεν εκθιάζαμε την τρομοκρατία ή ακόμη και το πρόσωπο του Δημήτρη Κουφοντίνα. Ήταν χαρακτηριστικά, ας πούμε, η δική μου η ανάρτηση, ναι, έλεγε να γίνει σεβαστό το κράτος δικαίου, έλεγε όχι στον κρατικό ρεβανσισμό. Ήταν κριτική απέναντι στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Υπογραμμίζω λοιπόν πως όλες μας οι αναρτήσεις ήταν νόμιμες, καθόλου ανόμιμες με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο. Η παρότρινση για να προσφύγουμε νομικά ανήκει στον Γιώργο Κατρούγκαλο, τον υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που είναι νομικός. Ακριβώς, που είναι νομικός, και με το γραφείο του κύριου Λουκά Αποστολίδη έγινε όλη η προσφυγή και η υποστήριξη εχθές στο δικαστήριο. Το ζήτημα εδώ ποιο είναι, για να μιλήσουμε επί της ουσίας. Εγώ που έχω παρακολουθήσει και τη σχετική συζήτηση που έχει ανάψει στα social media, στο Twitter, στο Facebook κτλ. Με ένα αποστομωτικό ύφος βγαίνουν πάρα πολύ και λένε, παιδιά, σταματήστε να τρώτε το χρόνο σας και το χρόνο μας, κοιτάξτε αναλυτικά τους όρους χρήσης του Facebook. Εν ολίγης ότι παραβιάσαμε τους όρους χρήσης του Facebook και ως εκ τούτου το Facebook είχε το δικαίωμα, τη δυνατότητα να μας πετάξει έξω. Εδώ γεννιούνται πολλά ερωτήματα. Το πρώτο και σπουδαιότερο κατά την άποψή μου ερώτημα σχετίζεται με τα συνταγματικά δικαιώματά μας, με ό,τι κατοχυρώνει όχι μόνο το ελληνικό σύνταγμα, και εδώ αναφέρομαι φυσικά στο σπουδαιότερο απ' όλα που είναι η ελευθερία λόγου. Τα ίδια κατοχυρώνονται και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε μία σειρά άλλα τεράστιας σημασίας νομικά κείμενα, τα οποία καθορίζουν τους όρους του διαλόγου και της συζήτησης στον τόπο μας. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε όμως είναι ότι στο Σύνταγμα υπάρχει και ένα άρθρο, συγκεκριμένα το άρθρο 25.1 και στο εδάφιο ΓΣ, που λέει πως τα δικαιώματα αυτά, το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης λοιπόν,
ισχύει και στις σχέσεις των ιδιωτών στις οποίες προσυδειάζουν. Να το πω διαφορετικά και με ένα παράδειγμα. Εάν το Σύνταγμα, το ελληνικό, προβλέπει και προστατεύει, κατοχυρώνει την ελευθερία λόγου, εγώ ως ιδιοκτήτης μιας εταιρείας, μιας πλατφόρμας, ενός εμπορικού κέντρου, είμαι υποχρεωμένος από το νόμο να σέβομαι αυτό το δικαίωμα, αυτή την ελευθερία και στα όρια που έχω αυτήν την εξουσία. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, όσοι όροι χρήσης και να έρθουν, οι οποίοι να λένε ότι εγώ επαναφέρω το θεσμό της δουλείας, εγώ απαγορεύω σε μια γυναίκα να εισέλθει, είναι εκ προημίου άκυροι στο βαθμό τον οποίο παραβιάζουν τα δικαιώματα, παραβιάζουν το ίδιο το Σύνταγμα και μια σειρά άλλους θεμελιώδεις νόμους τους οποίους προανέφερα, κύριε Σαχίνη. Άρα πάτε στον πυρήνα. Ακριβώς. Ο αντίλογος εδώ μπορεί να είναι ότι, κύριε Βατικιώτη, δεν έχουμε κάτι προσωπικό μαζί σας, ούτε με αυτά που γράφετε, ούτε με την ιδέα σας. Όπως ξέρετε όμως, το σύστημα και οι πλατφόρμες λειτουργούν με κάποιους αλγορίθμους. Ο αλγόριθμος λοιπόν βρήκε επίμαχες λέξεις, είναι απρόσωπο, σας πέταξε έξω. Λοιπόν, ωραία, ας περάσουμε τώρα και στο θέμα το ίδιο της λειτουργίας του Facebook. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι οι αλγόριθμοι των social media πολλές φορές έχουν αποδειχθεί απίστευτα ανόητοι, έχουν δηλαδή το IQ αμοιβάδας, και αυτό είχε αποδειχθεί και στην περίπτωση της δικής σας της εκπομπής, όταν είδαμε να τσουβαλιάζεται η δική σας εκπομπή λόγω συνεντεύξεων που φιλοξένησε, όπως όφιλε να φιλοξενήσει, μαζί με διάφορες άλλες εκπομπές άδικα. Σε ό,τι αφορά τώρα το Facebook, αυτό το οποίο παρατηρούμε τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες, ναι, είναι μια μάχη επιβίωσης που δίνει το Facebook. Την είδαμε πάρα πολύ χαρακτηριστικά μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν το Μάρτιο του 2001, όταν βγήκαν χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα, PowerPoint, διάφορα ντοκουμέντα, email από το εσωτερικό του Facebook, που αυτά τι έδειχναν, εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε δύο όρους που υπήρχαν σε αυτήν την... σε αυτούς τους διαλόγους, μεγέθυνση με κάθε κόστος και τα κέρδη πάνω από την ασφάλεια. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της πολιτικής του, το Facebook κατηγορείται βάσιμα και από στελέχη του που είχαν επιτελικές θέσεις στην ίδια την εταιρεία, ότι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να δώσει όθηση σε διχαστικό λόγο, σε θεωρίες συνωμοσίας, σε παραπληροφόρηση κτλ. Εννοείται την ανώτερη υπάλληλο που κατέθεσε μέχρι και στο Κογκρέσο, το Αμερικανικό, αν θυμάμαι. Ναι, ναι. Φάνηκε λοιπόν εκεί ότι το Facebook, προκειμένου να αυξήσει την κίνηση στις σελίδες και την διαδραστικότητα, να μπαίνουμε όλοι, να κάνουμε like, να γράφουμε σχόλια, έδινε όθηση στο λόγο μίσους. Και μάλιστα το έκανε αυτό πολύ περισσότερο σε χώρες που δεν μιλούσαν αγγλικά, προκειμένου, επειδή δεν ελέγχεται τόσο έντονα όπως ελέγχεται από διάφορες υπηρεσίες και οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο λοιπόν περιβάλλον, όταν ξέρουμε λοιπόν αποδεδειγμένα πια ότι το Facebook έχει αποδειχθεί το μεγαλύτερο θερμοκήπιο του λόγου μίσους και του bullying και της επιθετικότητας, το να έρχεται στην Ελλάδα να επικαλείται την μετριοπάθεια προκαλεί τουλάχιστον γέλιο. Δεν έχει δικαίωμα να το επικαλείται, αποδεικνύεται πως είναι υποκρισία και ψεύδεται, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί θυμόμαστε πάρα πολύ καλά πως έδινε όθηση στη Χρυσή Αυγή το Facebook επί πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και σήμερα την ευκολία με την οποία δίνει όθηση στους αντιεμβολιαστές δεν ελέγχει σχετικές σελίδες, αναρτώνται πλήθος από τέτοια μηνύματα και αποδεικνύεται λοιπόν ότι αυτοί οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι καθαρά και μόνο προσχηματικοί. Άρα μένουμε τώρα στο γεγονός ότι χθες συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για πρώτη φορά, μια τέτοια διαδικασία, η οποία η απόφαση πότε αναμένεται? Η απόφαση αναμένεται από τον επόμενο μήνα μέχρι τους επόμενους 6 με 8 μήνες, το αργότερο που θα εκδοθεί. Και πιστεύουμε ότι θα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία για το δικαίωμα λόγου, γιατί αυτό που θα καταφέρει θα είναι να δείξει ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να θέτει περιορισμούς στο δικαίωμα λόγου, επικαλούμενος τους όρους χρήσης που επιβάλλει σε μια πλατφόρμα μάλιστα η οποία είναι προκλητικά μονοπωλιακή, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο μονοπωλιακής δύναμης και συγκέντρωσης και παραβίασης κάθε έννοια ανταγωνισμού.
Πολύ περισσότερο λοιπόν μια τέτοια πλατφόρμα έπρεπε να σέβεται το διάλογο, να ξέρει ότι λειτουργεί κατά παράβαση πολλών κείμενων νομοθεσιών και να είναι περισσότερο ευαίσθητη στο δημοκρατικό διάλογο και στη διαφωνία. Πληροφορούμε κύριε Βατική ότι για το θέμα έχει δείξει εξαιρετικό ενδιαφέρον και δια της τεθλασμένης και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δημοσιογράφων, αλλά και μέσα από αρμόδιο γραφείο η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στο θέμα αυτό η αλήθεια είναι φαίνεται να κρατάει μία στάση, έτσι δεν θα πω αντιπαλότητας, σοβαρών ερωτηματικών για αυτές τις πλατφόρμες. Άρα εδώ φαίνεται ότι η δίκη δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Ακριβώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση Biden, πρέπει να πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πολύ περισσότερο και διαχρονικά, συστηματικά την τελευταία τριετία, πενταετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει πολλά μέτρα που σκοπεύουν να θέσουν ένα όριο στη δραστηριότητα του Facebook. Καταρχήν υπάρχει το τεράστιο σκάνδαλο της φοροαποφυγής, των τεχνασμάτων που χρησιμοποιούν όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το λιγοπόλιο του διαδικτύου, όχι μόνο το Facebook, προκειμένου με ένα νόμιμο τρόπο, νομότυπο καλύτερα τρόπο, να φοροαποφεύγει. Και θυμόμαστε εδώ τις προσπάθειες που είχε κάνει η Μέρκελ προδιετίας με πρόεδρο τον ΗΠΑ τον Τραμπ να ελέγξει το φορολογικό καθεστώς των μεγάλων του διαδικτύου, και ο Τραμπ την απείλησε ότι θα αλλάξει, θα επιβαρύνει περισσότερο την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Σωστό. Ουσιαστικά σωστό. Δηλαδή τους απείλησε εκεί ακριβώς που πονάνε τους Ευρωπαίους και τη Γερμανία, έτσι όχι γενικά τους Ευρωπαίους. Τεράστια ζητήματα όμως υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το καθεστώς της αναδημοσίευσης άρθρων, απόψεων, υλικού περιεχομένου το οποίο πρωτογενώς αναρτάται στον τύπο και στη συνέχεια αναδημοσιεύεται, μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις διάφορες ιστοσελίδες. Το αίτημα των ευρωπαϊκών αρχών είναι νόμιμο, είναι εύλογο και νόμιμο να υπάρχει, δηλαδή να αμείβονται η παραγωγή του περιεχομένου, τα πρωτογενή μέσα ενημέρωσης, λόγω του ότι με αυτό ακριβώς το υλικό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά βγάζουν λεφτά από τις διαφημίσεις, προωθώντας, αναδημοσιεύοντας τις συνεντεύξεις του Γιώργου Σαχίνη, για παράδειγμα. Να το πω εγώ ανάστροφα, υπάρχει και κάτι χειρότερο, κύριε Βατικιώτη. Μπορεί να δημοσιεύετε μια δική σας δουλειά, να αναδημοσιεύετε πάνω στην πλατφόρμα, εγώ να αποφασίσω να στραφώ νομικά, γιατί θεωρώ ότι με θίγει εναντίον σας, αλλά δεν μπορώ να στραφώ κατά της πλατφόρμας που εισπράττει μεν τα έσοδα και φιλοξενεί το υβριστικό για σας κείμενο. Ακριβώς. Καταλάβατε? Ακριβώς. Υπεύθυνος θα είστε εσείς που το έχετε γράψει και έχει αναδημοσιευθεί, αλλά η πλατφόρμα που το αναδημοσιεύει και το διακινεί όχι. Έχουν και τέτοιες ασυλίες. Είναι... Εδώ πρέπει να πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε μια συμφωνία στη Γαλλία που έγινε με τους εκδότες, με ορισμένους μάλιστα εκδότες, στην κατεύθυνση να αρχίζει να πληρώνει το Facebook συγγενικά δικαιώματα σε ορισμένες εφημερίδες, και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Πρόκειται για μια υποχώρηση του Facebook. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή τη στιγμή το Facebook δίνει μια μάχη επιβίωσης. Μέσα από τα πολλά που μάθαμε με αφορμή τις αποκαλύψεις που έγιναν από την αλληλογραφία στο εσωτερικό του, είναι ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τον κίνδυνο το Facebook να μετατραπεί σε 6 degree, high five και MySpace. Δεν ξέρω ποιοι από τους ακροατές μας τα θυμούνται. Είναι τα πρώτα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία εμφανίστηκαν και μας αποχαιρέτησαν, και εδώ μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις το Facebook έκανε ό,τι μπορούσε από το χέρι του για να βγάλει από την αγορά τους ανταγωνιστές του. Υπάρχουν έρευνες στο Facebook που δείχνουν ότι οι έφηβοι το βρίσκουν το Facebook κατά πλειοψηφία βαρετό, παραπλανητικό και αρνητικό, και ως δίκτυο, όπως το χαρακτηρίζουν, ξεπερασμένο και αντιπαραγωγικό. Η πραγματικότητα δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πως η επιρροή του Facebook ειδικά στους έφηβους υποχωρεί σταθερά, και ξέρουμε πως στο παρελθόν ποτέ μια τέτοια
τάση δεν έχει ανατραπεί. Ποτέ δηλαδή κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν απέτρεψε το οριστικό του τέλος από τη στιγμή που ξεκίνησε να το παίρνει η κάτω βόλτα. Ακόμα και η Google όταν επιχείρησε να δημιουργήσει ένα τέτοιο μέσο, παρά την τεράστια δύναμη που έχει με την μηχανή αναζήτησης και τα email, δεν κατάφερε να αποτρέψει την φθορά της ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης το οποίο πήγε να δημιουργήσει. Και μιλάτε και για μια γενιά που είναι η πιο εξοικειωμένη ως χρήστης, άρα έχει έναν βαθμό, καναλαριζάρεται και αυτή, αλλά έχει έναν βαθμό καλύτερης αντίληψης σε σχέση με τις παλιότερες γενιές των ημιεγγράμματων ηλεκτρονικά, όπως λέω, και συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου. Ναι. Κύριε Βατικιώτη, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον και σας παρακαλώ πάρα πολύ και εσείς να μας ενοχλήσετε όταν θα είμαστε στην απόφαση, διότι ούτως ή άλλως αποτελεί μια ιστορική στιγμή. 4 Έλληνες δημοσιογράφοι προσφεύγουν κατά της Facebook σε μια αίτηση αρχικών ασφαλιστικών μέτρων εδώ στην πατρίδα μας, της οποίας εκκρεμεί η απόφαση, οπότε θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να είναι σύντομα και να είναι και ευχάριστο το αποτέλεσμα. Να λοιπόν που οι συνάδελφοί μας ανοίγουν ένα δρόμο.